Όταν μιλάμε για την έξυπνη παιδεία, είναι πολλοί που έχουν την εντύπωση ότι είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από το πλαίσιο της κλασικής εκπαίδευσης. Επί του πρακτέου, ναι, γιατί δεν έχει μπει ακόμα η έξυπνη παιδεία με έναν τρόπο θεσμικό στα κλασικά μαθήματα, αλλά αυτό που παρατηρούμε είναι ότι όλο και περισσότερο ζητάμε από τους μαθητές μια δημιουργική σκέψη και αυτό δεν εμφανίζεται με τον κλασικό τρόπο σκέψης. Άρα είδαμε και τα αποτελέσματα σε επίπεδο ευρωπαϊκό και με το θέμα με την πίζα, βλέπουμε ότι υπάρχει μια δυσκολία στον χώρο τον επιστημονικό. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να κάνω αυτή την παρουσίαση με αφορμή την παρουσία της μαθήτριας που διαχειρίζεται και το Serendipity. Να σας πω το εξής. Είναι λογικό να μην έχουμε μια δομημένη αποδεικτική σκέψη όταν μας βάζουν συνεχώς ασκήσεις που δεν έχουν βαθύτητα. Γιατί άμα έχουμε την εντύπωση ότι όλα τα ερωτήματα είναι απλώς ερώτηση-απάντηση χωρίς να υπάρχει μια επιστημονική προσέγγιση για την απάντηση, τότε τα πράγματα δυσκολεύονται. Δίνω συχνά το παράδειγμα που αναδεικνύει ότι μια ερώτηση μπορεί να είναι εύκολη, μια απάντηση όχι απαραίτητα. Και η απάντηση μπορεί να χρειάζεται περισσότερα εργαλεία από ό,τι διαθέτει αυτός που έκανε την ερώτηση. Το χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι, ας πούμε, όταν ένας μικρός άνθρωπος σας ρωτάει γιατί ο ουρανός είναι γαλάζιος. Άρα, σίγουρα μπορεί να κάνετε μια αναφορά με τον Ελίτη και με τον Θεό για να τα βγάλετε πέρα λογοτεχνικά. άμα όμω σας το ζητήσει σε επίπεδο επιστημονικό, θα πρέπει να μιλήσετε και για την πόλωση του φωτό. Σε κάθε περίπτωση δεν έχει απαραίτητα όλα τα εργαλεία. Στα μαθηματικά είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα γιατί πολύ πιο εύκολα μπορούμε να κάνουμε ερωτήσει στι οποίε δεν μπορούμε να δώσουμε μια απάντηση σε ερευνητικό επίπεδο γιατί δεν ξέρουμε ακόμα. Δηλαδή, α πούμε. Ε, αν η πρώτοι αριθμοί που είναι δίδυμοι είναι άπειρη σε πλήθος. Τόσο απλά, δηλαδή δεν είναι ανάγκη να πάμε πιο πέρα. Ε, υπάρχουν και άλλα παραδείγματα, αλλά η ιδέα δεν είναι να σας βάλω παραδείγματα, είναι να σας βάλω στο σκεπτικό μου, το οποίο είναι μπορούμε να βάλουμε ένα πρόβλημα στο μικρό άνθρωπο το οποίο να μεγιστοποιεί την ικανότητά του να αποδεικνύει πράγματα. Δηλαδή το βλέπουμε με τις κατασκευές. Σας έχουμε βάλει μάλιστα και μερικά προβλήματα και στην κοινότητα του Serendipity έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε τέτοια θέματα. Το βλέπετε και με τις μαθηματικές προκλήσεις. Η ιδέα είναι να ασχοληθείτε με κάτι το οποίο δεν είναι προφανές, δεν είναι αυτονόητο, αλλά είναι δεδομένο. Δηλαδή είναι δεδομένα ας πούμε του μαθηματικού χώρου, της φυσικής, της χημίας της βιολογίας, γενικότερα της επιστήμης. Για να υπάρχει μια επιστημονική σκέψη πρέπει να υπάρχει και μια αγάπη της επιστήμης. Θυμάμαι με πολύ χαρά το βιβλίο της Marie Curie για τα πειράματα με τον τρόπο που είχε επινοήσει να παρουσιάζει πειράματα φυσικής και χημείας το 1907 και ευτυχώς υπάρχει και αυτό το βιβλίο μεταφρασμένο στα ελληνικά μάλιστα Άρα είναι προσβάσιμο. Είχαμε κάνει και εμεί μερικά από τα πειράματα που είχε προτείνει και το είχαμε ανεβάσει μάλιστα και σε θεατρικό για να είναι έτσι διαδραστικό. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι περισσότερο από ένα αιώνα πριν αυτή η γυναίκα, βέβαια δεν ήταν όποια να είναι, είχε και δύο βραβεία Νόμπελ. Είναι σπάνιο φαινόμενο. Άρα αυτή η γυναίκα επινόησε προβλήματα για μικρούς ανθρώπους, αλλά στην πραγματικότητα χρησιμοποίησε όχι μόνο τις γνώσεις της, αλλά και την χαρά της, δηλαδή ήθελε να μεταφέρει χαρά. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος μαθαίνει πράγματα με τη χαρά. Άμα δεν του βάλετε χαρά, δυσκολεύεται. Αν υπάρχει χαρά, ακόμα και στις δυσκολίες της ξεπερνά, γιατί η χαρά είναι ένας τρόπος, ε, αν θέλετε, αμοιβής, της προσπάθειας που κάνει θα μου πείτε είναι τι είναι σαν την, το κομμάτι ζάχαρης ή ε, η σαρδέλα που θα δώσουμε σε μερικά ζώα όταν κάνουν μια άσκηση όχι δεν μιλάω για αυτήν γιατί ε, άμα έχετε προσέξει ακόμα και στα τσίρκα αυτά είναι πολύ τεχνητά και τα, και τα παρατάνε αμέσω, δηλαδή αλλάζουν με την έννοια ότι τα δεδομένα αλλάζουν τόσο γρήγορα που δεν υπάρχει η χαρά της διάρκειας εγώ νομίζω το ανάλογο φαίνεται πιο πολύ στο χώρο της γεύσης γνωσίας. Αλλά τέλος πάντων, η ιδέα είναι ότι όταν μαθαίνεις, νομίζω θα το χαρεί και η μαθήτρια, μα δώσω και πιο τεχνικά παραδείγματα, γιατί μετά θα πρέπει να το βρει. Όταν μαθαίνεις για πρώτη φορά πώς ε, καταφέρνει να κάνει ένα ειδικό ολοκλήρωμα ο Bernoulli, και να χρησιμοποιήσει πολλικές συντεταγμένες, ενώ είμαστε σε καρτιζιανό σύστημα, για να βρει το αποτέλεσμα ενός ολοκληρώματος, το οποίο είναι θεμελιακό, εφόσον αφορά την εκθετική συνάρτηση όταν την εφαρμόζουμε στο μείον χ τετράγωνο. Αυτό θα μας δώσει και πολλά θεμελιακά πράγματα και στο θέμα της κατανομής του γκάους, βέβαια, πιο, πολύ πιο μετά. Αλλά η ιδέα είναι ότι αυτή η καμπάνα, στο ονομάσουμε έτσι, αυτή η καμπάνα, τι επιφάνεια έχει, πώς εμφανίζεται αυτό το ρίζα πι, είναι θεαματικό. Μ' αρέσει και ένα άλλο παράδειγμα με την σειρά που είχε βρει ο Όιλερ και είχε θεωρήσει ότι αυτή η σειρά που μοιάζει αν θέλετε με την αρμονική αλλά είναι στο τετράγωνο και πρέπει να, να βρει το πι δεύτερα δια έξι ε, θεώρησε, ενώ ήξερε ότι δεν λειτουργεί, ότι τι θα γινόταν αν ήταν σαν πολυόνιμο. Δηλαδή ήξερε ότι έκανε ένα δομικό λάθος, αλλά αυτό του επέτρεψε να βρει ποια είναι η τιμή, πώς να την διατυπώσει. Δηλαδή όλοι καταλάβαιναν πάνω κάτω ποια είναι η τιμή κατά προσέγγιση, δηλαδή δεν μπορούσαν να βρουν τον τύπο. Και έρχεται λοιπόν ο Όλερ που ήταν ένας απίθανος τύπος και κατάφερε να κάνει αυτό το πράγμα. Σας δίνω αυτά τα παραδείγματα για αυτούς που θέλουν να κάνουν λίγο πιο τεχνικά θέματα αλλά για όλους τους άλλους θέλω απλώς να, να δείτε ότι ας πούμε στον τομέα της επιστήμης και της έρευνας μιλάμε συχνά για την ε, ομορφιά μιλάμε συχνά για την ε, χαρά, για την απόλαυση ε, σπάνια θα μιλήσουμε για την αλήθεια ειδικά στα μαθηματικά γιατί είμαστε πάνω μέσα στο πλαίσιο της αλήθειας αλλιώς δεν έχει νόημα Άρα η ομορφιά θα λειτουργήσει σαν εργαλείο. Κάτι που φαίνεται όμορφο μπορεί να είναι στο τέλος και αληθινό και στα μαθηματικά λειτουργεί όντως καταλυτικά. Τι θέλω να σας πω. Αν το δείτε έτσι, να σκεφτείτε ας πούμε, δεν ξέρω αν είσαστε μεγάλοι άνθρωποι ή μικροί άνθρωποι, αλλά να σκεφτείτε τα προβλήματα που σας έχουν δώσει να λύσετε, τις ασκήσεις, Τις θυμάστε, θυμάστε την ομορφιά τους, θυμάστε την χαρά που σας έχουν προκαλέσει την πρώτη φορά που το βρίσκετε. Δηλαδή να λέτε, μα πώς είναι απίστευτο. Κάτι πολύ πιο απλό, ε, πολύ πιο απλό, δεν είναι απλό αλλά τέλος πάντων φαίνεται πιο απλό. Ότι το παραγοντικό του μηδενό ισούται με ένα. Εγώ όταν ανακάλυψα ας πούμε για πρώτη φορά στο Λύκειο τη συνάρτηση γάμμα που έδινε αυτή την εξήγηση, τη βαθιά εξήγηση και δεν ήταν απλώς κάτι το αυθαίρετο, γιατί ξέρετε, όταν δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε αμέσω, λέμε ότι αυθαίρετα λέμε ότι θα είναι έτσι. Και είναι μερικοί μαθητές που δεν θα πάνε πιο πέρα, θα το πιστεύουν ότι όντω είναι αυθαίρετο. Ενώ υπάρχει, υπάρχει μια καμπύλη που θα περάσει από αυτά τα σημεία και όντω κάνει αυτή την καμπυλότητα και θα περάσει από αυτό το σημείο. Άρα ε, αυτή η χαρά που έχουμε, όπως όταν λύνουμε παζλ, όταν κάνουμε κατασκευές, ε, είναι δύσκολο να την διατυπώσουμε και μερικές φορές νομίζουμε ότι απλώς είναι μια πρόκληση. Εγώ νομίζω ότι η πρόκληση στις ασκήσεις, τα προβλήματα, είναι και προσκλήσεις. Είναι προσκλήσεις για να μπεις στον χώρο της αρμονίας, μέσω της χαράς. Είναι αυτό που έλεγε ο Παλ Έρντος, ο μεγάλος μαθηματικός Ούγγρος, έλεγε αυτό, όταν έβρισκε κάτι που ήταν πολύ σημαντικό ή το, το έβλεπε, λέει αυτό πρέπει να είναι γραμμένο στο βιβλίο της φύσης. Μια πανέμορφη απόδειξη, κάτι πιο, που είναι πιο σύντομο, κάτι που είναι κομψό, όπως θα έλεγε ο Τσάιτεν. Άρα, αυτό που νιώθουμε τώρα είναι ότι Μπορεί σίγουρα να λέμε ότι στην ελληνική κλασική εκπαίδευση μπορεί οι μικροί άνθρωποι να δυσκολεύονται να έχουν αυτό το αποδεικτικό στοιχείο στην επιστήμη. Αλλά εγώ αναρωτιέμαι πόσο χαίρονται. Δηλαδή όταν μαθαίνουμε πράγματα παπαγαλία τα ξεχνάμε πιο γρήγορα από τον παπαγάλο. Όταν δεν ξέρουμε ποιο είναι το υπόβαθρο πάλι παραμένουν επιφανειακά. Αυτό που έχει νόημα είναι η ομορφιά της βαθύτητας. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από κάποιον που δεν έχει κάνει ποτέ κατάδυση και πάνω ότι επιπλέει πάνω στα κύματα του ωκεανού να έχει μια άποψη για τον ωκεανό. Άρα για να μην είμαστε άδικοι με αυτά τα παιδιά θα ήταν καλό να τους μαθαίνουμε περισσότερο για την χαρά της επιστήμης, τη μεταχαρά της επιστήμης, την απόλαυση της ανακάλυψης και βέβαια την τελειότητα της αποκάλυψης. Αυτά για σήμερα.